Γεια σας. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε ασφαλή πλοήγηση στη Google και γενικά στο ίντερνετ, μέσω της Google δηλαδή, για τα παιδιά. Με αυτόν τον τρόπο θα φρενάρουμε τις σελίδες με ακατάλληλο περιεχόμενο και σεξουαλικό και βίαιο περιεχόμενο, ώστε τα παιδιά μας να μην μπορούν να ψάχνουν και να τα βρίσκουν. Λοιπόν, ας το δούμε πώς γίνεται βήμα-βήμα. Ανοίγουμε τον περιηγητή μας. Η πρώτη δουλειά μόλις ανοίξει η Google στον περιηγητή μας είναι εδώ να κάνουμε τη σύνδεσή μας, έτσι. Δεν πρέπει δηλαδή, για να λειτουργήσει η ασφαλή πλοήγηση, πρέπει να είμαστε συνδεδεμένοι στη Google, έτσι. Αν δεν είμαστε, συνδέομαστε. Αν δεν έχουμε λογαριασμό, κάνουμε δημιουργία λογαριασμού, έτσι. Απλά εδώ πρέπει να γράφει να είσαστε συνδεδεμένοι για να γίνει αυτή η δουλειά. Εφόσον έχουμε συνδεθεί, γράφουμε πάνω εδώ ψηλά είναι το εξής: www.google.com / preference. Να το preference. Και μας οδηγάει κατευθείαν εκεί που πρέπει να πάμε. Λοιπόν, εδώ πέρα που μας, θα το ξανακάνω άλλη μια φορά, μισή λεπτό. Τα πενεργοποίησα γιατί τα είχα και εγώ ενεργοποιημένα και έπρεπε λίγο να τα πενεργοποιήσω για να τα δείτε κι εσείς. Λοιπόν, μας πηγαίνει στις ρυθμίσεις αναζήτησης, βλέπετε εδώ. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα, υπάρχει ένα τικάκι για να ενεργοποιήσουμε ασφαλή αναζήτηση. Το τικάρουμε και πατάμε και κλείδωμα ασφαλούς αναζήτησης. Βάζουμε τον κωδικό μας που έχουμε, ώστε να μην μπορεί ο πιτσιρικάς να κλείνει και να ανοίγει, έτσι. Πατάμε κλείδωμα, κάνει αυτή τη διαδικασία, ώστε για να... Αυτό το πράγμα για ποιο λόγο το κάνουμε? Το κάνουμε γιατί όποιος θέλει να ξεκλειδώσει την ασφαλή αναζήτηση θα πρέπει να γράψει τον κωδικό που μόλις εμείς βάλαμε. Ο κωδικός είναι ο κωδικός που έχουμε για τη σύνδεσή μας στην Google, για το Gmail μας δηλαδή. Είναι ο ίδιος ο κωδικός, έτσι. Φορτώνει αυτό τη διαδικασία. Σχεδόν τελείωσε. Πολύ ωραία. Κάνουμε επιστροφή στις ρυθμίσεις αναζήτησης. Και πάμε εδώ κάτω και λέει, εδώ που λέει αποθήκευση, και πατάμε αποθήκευση. Τώρα πια είμαστε σε κατάσταση ασφαλής αναζήτησης. Παράδειγμα, μπορούμε να γράψουμε μια αναζήτηση, ας πούμε, που δεν μπορεί να ψάξει ένας πιτσιρικάς και εμείς θέλουμε να την απενεργοποιήσουμε. Βλέπετε εδώ πέρα κάτι μπύλες, μια μπλε, μια κόκκινη κτλ. Βλέπετε, έτσι.
Μας ενημερώνει ότι είμαστε σε κατάσταση ασφαλής αναζήτησης, οπότε απευθείας απενεργοποιεί εικόνες που έχουν ακατάλληλο περιεχόμενο. Βλέπετε. Ενώ εδώ θα μας έδειχνε τα χειρότερα, ας πούμε. Λοιπόν, θέλω να σας ενημερώσω όμως ότι δεν κάνει και 100% φιλτράρισμα, έτσι. Έχει κάποια αστοχία, αλλά δεν είναι και τελείως ξέφαλγο αμπέλι. Δηλαδή, νομίζω ότι φτάνει μέχρι το 90-80%. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαι κοντά σας για οποιαδήποτε βοήθεια, αν χρειαστείτε. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Γεια σας.